πρόεδρος των Χριστιανών. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Εγώ βγήκα μετά τη μεταπολίτευση. Είναι ο πρώτος πρόεδρος, Αντίκα. Και έκανα τρεις τετραετίες. Και ονομάζεσαι. Παναγόπλος. Άρα θέλουμε να το πιστέψουμε τούτο. Δεν θέλουμε να το πιστέψουμε, αλλά θα το πιστέψουμε. Α, έχετε συνονοηθεί. Ναι. Και ο πρόεδρος της κοινότητας, αν θέλει να μιλήσει. Μαζί με την Αγία Σοφιά. Καλημέρα. Και πρέπει να χτίσει και με λεφτά του Πατριαρχείου. Πού τα βρήκε τα λεφτά του το χωριό να φτιάσει αυτό το μέγαρο. Θα μιλήσει ο παπάς μετά και θα πει για την εκκλησία. Ο παπάς είναι από το Κοπανάκι. Να ξέρει. Ό,τι του έχουν πει, λέει. Καλύτερα από εμάς. Ναι, και η ιστορία πολλές φορές, Μπάμπη, γράφει άλλα. Κι άλλη είναι η πραγματικότητα. Εννοείται. Εγώ έτσι θα έχω ζήσει, γιατί είμαι 85 χρονών και είδα. Εγώ παρακολουθούσα τότε επί δικτατορίας ξένους σταθμούς και έβλεπα τι λέγανε. Σήμερα αύριο θα μπουν οι Τούρκοι και θα επιβάλλουν την τάξη. Βάλαμε το Σαμψόν εκεί να ρίξει το Μακάριο στην Κύπρο. Εμείς τον βάλαμε από εδώ οι Έλληνες. Και οι Αμερικάνοι. Οι συνταγματάρχες. Τώρα και εκείνοι το εγκρίνανε. Άλλο που δεν θέλανε. Οι Άγγλοι ήταν πιο κυρία Αντιδήμαρχε, κυρία Μαρία Παναγοπούλου, κύριε Πρόεδρε της Τοπικής Κοινότητας Χριστιανών, κύριε Μπάμπη Αλεξόπουλε, κυρία Πρόεδρε της Δημοτικής Ενότητας Κυπαρισίας, κυρία Μαρίκα Καραμπά, κύρια Αντιπρόεδρε του ΜΑΕΣ Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου Κυπαρισίας, κυρία Γεωργία Μπελογιάννη, κύριε Πρόεδρε και εκπρόσωποι μέλη του Λαογραφικού Ομίλου ΑΓΝΑΣ και της προώθησης παραδοσιακών προϊόντων Κύπρου. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή να βρισκόμαστε σήμερα εδώ, στον ιστορικό Ιερό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στη Χριστιανούπολη Τριφυλίας, όπου τελειέστηκε η επιμνημόσυνη δέηση για τους πεσότες Κυπρίους και Έλληνες νεκρούς. Φιλοξενούμενοι μας ο Πολιτιστικός Γεωγραφικός Όμιλος Δάσους Άχνας και το Κέντρο Προώθησης Παραδοσιακών Προϊόντων Κύπρου. Σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας
και θέλω και από εδώ να ευχαριστήσω αλλά και να συγχαρώ όλα τα μέλη και ιδιαίτερα τα παιδιά που χθες το βράδυ πραγματικά μας συγκίνησαν, γιατί με έναν βιωματικό και παραστατικό τρόπο μας παρουσίασαν την αποφράδα εκείνη η μέρα της εισβολής. Αυτό όμως που θέλω να επισημάνω ότι στη μνήμηση και στη συνείδησή μας θα παραμείνει ζωντανή αυτή η εικόνα, αλλά ταυτόχρονα θα μας δημιουργήσει και ένα αίσθημα χρέους απέναντι στους Κυπρίους και απέναντι στον ελληνισμό γενικότερα. Ο Δήμος Τριφυλίας, θέλοντας να διατηρήσει την ιστορική μνήμη και να αποδώσει τον ελάχιστο χώρο τιμής και δόξα στους νεκρούς Κυπρίους και Έλληνες αγωνιστές που έπεσαν υπερπατρίδος, οργάνωσε μαζί με το ΜΕΣΚ ένα τριήμερο εκδηλώσεων με αφορμή την επέτειο 50 χρόνων από την τουρκική εισβολή και την κατοχή της Κύπρου. Αποφασίσαμε ως Δήμος να τελεστεί η επιμνημόσυνη δέση σε αυτόν τον ιστορικό ναό, ο οποίος χρονικά ανάγεται τη Βυζαντινή περίοδο, έτσι ώστε να καταδείξουμε τη διαχρονική παρουσία του ελληνισμού, καθώς και να επισημάνουμε ότι ο ελληνισμός επιβιώνει στο διάβα των αιώνων, μέσα από την ιστορία του, την παράδοση, τον πολιτισμό του και την ορθοδοξία. Σε αυτό το σημείο, αρχικά ευχαριστώντας για την παρουσία του, όχι μόνο σήμερα, όλο το τριήμερο των εκδηλώσεων, τον κύριο νεόφυτο Κωνσταντίνου, αναπληρωτή αρχηγό της διπλωματικής αντιπροσωπείας, τον καλό στο βήμα να μας επιθύνει ένα χαιρετισμό. Ευχαριστώ. Είμαστε, συμβολέτε, δύο γενικοί γραμματέας του Δήμου Τριφυλίας, αγαπητές αντιδημάρχοι, συμπατριώτες μας από την Κύπρο, κύριε καθηγητά, φίλες και φίλοι. Εφορτισμένη την μνήμη και σφιγμένη την καρδιά, ξυπνούν κάθε χρόνο αυτές τις ημέρες οι θύμησες αλλά και ο πόνος από τα τραγικά γεγονότα του Μαύρου Θεέδρου του 1974. Εκείνο του καλοκαιριού που έμελε από τότε να στιγματίσει τις ζωές μας αλλά και ολόκληρο τον ελληνισμό. Ζούμε ξανά νοερά τις εφιαλτικές μέρες της βαρβαρότητας και το δράμα που αυτή έφερε μαζί της. Η εισβολή του Ατήλα δημιούργησε μια στρεβλή κατάσταση πραγμάτων στο νησί, που για 50 και πλέον χρόνια έχει εκτρέψει την ιστορική εξέλιξη του λαού και της ιστορίας μας, σε κάθε της φάσμα. Έτσι, όπως αρμόζει στους ήρωές μας, μαζευτήκαμε σήμερα εδώ, στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρου στη Χριστιανούπολη, και για να τελέσουμε το εθνικό μνημόσιο των Ελλαδιτών και Κυπρίων πεσόντων που έχασαν τη ζωή τους κατά τραγικά γεγονότα του Ιουλίου και Αυγούστου του 1974. Και να αναπέμψουμε δέηση για τη διακρύβωση της τύχης των αγνοωμένων μας. Να αποτείνουμε τον ελάχιστο φόρο τιμής στα θύματα της τουρκικής θηριωδίας και στους αγωνιστές της ελευθερίας που προσέτρεξαν για να εκπληρώσουν το ιερό καθήκον τους στην πατρίδα, υπερασπιζόμενοι με σθένος τη γη, τους ανθρώπους, τη δημοκρατία και την εθνική μας αξιοπρέπεια. Τα λόγια πάντα παραμένουν φτωχά και αναπαρκή όταν περιγράφουν μεγάλες πράξεις αρετής και ηρωισμού. Είναι γνωστή άλλωστε η καθοριστική συμβολή των ανδρών της ελληνικής δύναμης Κύπρου και όλων αυτών που ταξίδεψαν από διάφορα μέρη της Ελλάδος, από την Κρήτη, από την Αθήνα, από τη Θεσσαλονίκη, στην προάσπιση του κυπριακού εδάφους, καθώς αυτή ανέκοψε την προέλαση των τουρκικών στρατευμάτων και συνέτεινε στο να κρατηθεί ένα τμήμα της Λευκωσίας ελεύθερο, αποτρέποντας την κατάληψη της κυπριακής πρωτεύουσας αλλά και άλλων πολλών εδαφών μας κατά τη δεύτερη φάση της εισβολής. Οι απώλειες όμως ήταν πολλές και ο φόρος αίματος υπήρξε βαρύς, καθώς πολλοί αξιωματικοί και οπλίτες έπεσαν μαχόμενοι υπερπίστεως και πατρίδους και βρίσκονται πλέον στο πάνθεο των ιερών του ελληνισμού. Σε όλους αυτούς που έχασαν τη ζωή τους εκείνες τις μέρες και σε όσους η τύχη ακόμη αγνοείται, υποκλεινόμαστε σήμερα ως ελάχιστο φόρο τιμής για την προσφορά τους προς την πατρίδα και τη δημοκρατία. Αναλογιζόμαστε επίσης το δικό μας χρέος εναντί της ιστορίας και ανανεώνουμε την υπόσχεσή μας πως δεν θα αποστρατευτούμε ποτέ από τον αγώνα μέχρι την Άγια ημέρα της επανένωσης και επιστροφής στα Άγια εδάφη μας, σε συνθήκες ελευθερίας, ασφάλειας και εθνικής συμβίωσης για όλους τους νομίμους κατοίκους του νησιού μας. Όλοι εκείνοι οι μαχητές, πιστοί στις παραδόσεις του έθνους και στις διαχρονικές αξίες του ελληνισμού, προτάσσοντας το εμείς αντί του εγώ, δήλωσαν παρόντες στο εθνικό κάλεσμα, κρατώντας ψηλά την τιμή των ελληνικών όπλων και αποδεικνύοντας έμπραχτα την ώρα της μάχης, την αγάπη τους για κάθε τι ελληνικό. Αγωνίστηκαν με γενναιότητα και ευψυχία μακριά από το σπίτι και τις οικογένειές τους, δίνοντας τον υπερπάντων αγώνων για να τη διάσωση μιας πανάρχιας κηδίδας ελληνικού πολιτισμού. Αυτή είναι και η αληθινή απόδοση τιμής στους ήρωές μας, Ελλαδίτες και Κύπριους που αγωνίστηκαν πλάι-πλάι. Χάραξαν τις ανυπέρβλητες κόκκινες γραμμές του έθνους
πιθραγίζοντας για ακόμη μια φορά τους ακατάλληλους δεσμούς, την κοινή μοίρα και την αδιάσπαστη εθνική πορεία κυπριακού και μητροπολιτικού ελληνισμού. Υποκλεινόμαστε σήμερα στη θυσία τους. Το παράδειγμά τους και οι λαμπερές μορφές τους θα φωτίζουν για πάντα τον δρόμο της τιμής, τον δρόμο του αγώνα, τον δρόμο της σωτηρίας και της τελικής δικαίωσης. Αιωνία μας είναι η μνήμη τους. Αθάνατη. Και σε αυτό το σημείο καλώ τον κύριο Θανάση Χρήστου, τον καθηγητή νεότερης και σύγχρονης ιστορίας, στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Είναι γεγονός ότι οδηγορήσαμε από διαφορετικές γωνιές του ελληνισμού, προκειμένου να έτσι κλείνουμε το γόνι μας ευλαβικά στη μνήμη αυτών των σπουδαίων ανθρώπων, Ελλαδιτών και Κυπρίων, που πριν από 50 χρόνια θυσιάστηκαν, θα μπορούσε να πει κανείς σε κόντες, άγοντες, αλλά σε κάθε περίπτωση μέτρησε το πείραμα της ψυχής τους πάνω σε ολογιώτα δεπάρτα, προκειμένου να έρθουμε αυτό στο... Έρχομαι για πρώτη φορά και εγώ ταπεινός προσκυνητής, σε αυτόν τον πάνσερτο ναό βυζαντινού κάλους και έτσι ιεροπρεπούς αρχιτεκτονικής γραμμής, στον ναό της μεταμόρφωσης του Σωτήρος, που είχε δοθεί η ευκαιρία σεβαστέ πάτερ πριν από αρκετά χρόνια, όταν βρισκόταν σε εξέλιξη η ανοικοδόμηση αυτού του ωραίου ναού. Και πραγματικά σήμερα μου δίνεται η ευκαιρία να βρεθώ μέσα σε αυτό το χώρο και πολύ περισσότερο να βρεθώ στους κόλπους αυτής της ιεροπρεπούς εκδήλωσης του μνημοσύνου, στη μνήμη αυτών των σπουδαίων ανθρώπων που άφησαν την τελευταία τους πνοή με το χέρι στο πείραμα της ψυχής τους, θυσιαζόμενοι σε αυτές τις ανυπέρβλητες κόκκινες γραμμές, όπως μας είπε ο αναπληρωτής αρχηγός της κυπριακής αντιπροσωπείας στην Αθήνα, ο κύριος Νεόφυτος Κωνσταντίνου. Είναι γεγονός, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συμπατριώτες μου, φίλοι και αδελφοί που οδηγορήσατε από την Κύπρο, συμπατριώτες μου, επιτρέψτε μου από την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηγίας να σας πω ότι πραγματικά ήταν μια βίαιη ρήξη και όσοι έχουμε μνήμες από αυτό το τραγικό καλοκαίρι του 1974, θα θυμόμαστε πραγματικά ότι ήχησαν οι καμπάνες των εκκλησιών, οι καμπάνες της ψυχής μας, προκειμένου πραγματικά να δώσουμε δυναμικά το παρόν μας σε αυτό το εθνικό κάλεσμα. Ήμουν 11 χρονών και θυμάμαι τους γονείς μου και θυμάμαι όλη αυτόν τον έτσι πανελλήνιο, τον πανελλοδικό έτσι συναγερμό προκειμένου να απαντήσουμε στον Τούρκο εισβολέα στα ιερά χώματα μιας από τις πιο όμορφες και δυναμικές αιστείες του περιφερειακού ελληνισμού, που ήταν ο κυπριακός ελληνισμός στην εποχή εκείνη. Και ασφαλώς θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι μια τομή, είναι μια βίαιη ρήξη. Αυτή η άδικη και έτσι πανούργα τουρκική εισβολή και κατοχή για 50 χρόνια ακριβώς αυτού του πιο όμορφου κομματιού, αυτού του πιο όμορφου βόρειου τμήματος της ελληνικής ελληνικότητας Κύπρου τον καλοκαίρι του 1974. Αλλά είμαι εδώ και αποδέχτηκα με ασμένος, με πολύ θερμά αισθήματα αυτή την πρόσκληση που μου απίθυνε ο Δήμος Τριφυλίας, προκειμένου να έτσι καλύψω και να δώσω με πολύ απλό και εύληπτο τρόπο ακριβώς αυτούς τους σταθμούς των σχέσεων του περιφερειακού ελληνισμού, εν προκειμένου του κυπριακού ελληνισμού, με το μείζωνα, με το μητροπολιτικό ελληνισμό, και να σας πω ότι πολλές φορές πέρα από το γεγονός των αμφίδρομων σχέσεων και σκέψεων, πάντοτε ο περιφερειακός ελληνισμός ήταν περισσότερο συνειδητοποιημένος, περισσότερο Έλληνες, περισσότερο δυναμικός, για να υπερθυμίζει πολλές φορές τη Μητρόπολη, το χρέος, το καθήκον και εκεί που ακριβώς υπάρχει το πεπρωμένο της φυλής και το πεπρωμένο έτσι των ιδεωδών. Το 1974, κυρίες και κύριοι, πρέπει να σας πω ότι είναι ένας ενδιάμεσος σταθμός. Εάν τον δει κανείς, και γιατί το κάνω αυτό, όχι για να σας κουράσω με ζητήματα, χρονολογίες, ονόματα, κινήματα μέσα στο πλαίσιο μιας ακαδημαϊκής διάλεξης, αλλά κυρίως για να σας πω ότι είναι ένας έτσι σταθμός δύσκολος, μια ρήξη βίαιη και εθνιεδιαστική, αλλά είναι ταυτόχρονα και μια αφετηρία προκειμένου να δούμε την πορεία των σχέσεων του Μητροπολιτικού Ελληνισμού με τον Περιφερειακό Ελληνισμό. Όταν δει κανείς ότι το 1570, σας πάω το 354 χρόνια πριν, δεν έχω σκοπό βεβαίως να καλύψω όλη αυτή την πορεία, θα σας δώσω μόνο εναλλακτικά κάποιους σημαντικούς σταθμούς, όταν πραγματικά οι Οθωμανοί στο πλαίσιο αυτής της πλημμυρίδας του Οθωμανικού κόσμου που ήθελε να καταλάβει τη Δύση, κατάλαβε και τη Μεγαλόνισο, τη μαρτυρική Μεγαλόνισο της Κύπρου. Και πρέπει να σας πω ότι σε αυτή την πορεία αντιστάθηκαν με δυναμικό και γενναίο τρόπο και η Λευκωσία αλλά και η ηρωική αμόχωση τους.
Από το 1570 θα πρέπει να δει κανείς ότι οι Οθωμανοί εισβολείς θέλησαν να εγκαταστήσουν. Εγκατέστησαν καταρχήν, πρέπει να σας πω, αυτούς τους 60 πολεμιστές που με αυτόν τον άγαρμο και αιματηρό τρόπο θα πρέπει να δει κανείς εγκαταστάθηκαν, αλλά έφεραν και τις τεχνίες των τεχνητών από τα βάθη της Ανατολίας, όπως κάνουν και σήμερα, προκειμένου να ενισχύσουν τις οικονομικές λειτουργίες. Αλλά επειδή ακριβώς ο κατακτητής και ο δυνάστης δεν είχε τη δυνατότητα να διαχειριστεί, ξέρετε, την καθημερινότητα, την αστική καθημερινότητα, τις ανάγκες των ανθρώπων, χρησιμοποίησαν πάλι την Εκκλησία. Γι' αυτό λέμε ότι έχουμε την Εθναρχούσα Εκκλησία. Χρησιμοποίησε τα μιλέτια, χρησιμοποίησε δηλαδή τις οργανωμένες ομάδες των πιστών, χρησιμοποίησε λοιπόν την Ορθόδοξη Εθναρχούσα Εκκλησία, προκειμένου να διαχειριστεί τις ανάγκες, προκειμένου να δώσει πνοή σε αυτόν τον τόπο, σε αυτόν τον τόπο της Κύπρου, ο οποίος τόπος είχε μείζονες οικονομικές λειτουργίες. Επομένως βλέπουμε την Εκκλησία, την Εθναρχούσα Εκκλησία από το 1570 και εντεύθεν να παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Το 1821 πρέπει να σας πω είναι πάλι ένας μαρτυρικός σταθμός. Ο κυπριακός ελληνισμός δίνει το παρόν του και στα υπηρωτικά, πρέπει να σας πω, πεδία των μαχών και της αντιπαράθεσης εδώ στον υπηρωτικό χώρο του μαχόμενου και επαναστατημένου ελληνισμού, αλλά δίνει το παρόν και στα ιερά και αγιασμένα κόμματα της ίδιας της Κύπρου. Με αποτέλεσμα να έχουμε τον σημαντικό σταθμό της 9ης Ιουλίου του 1821, όταν με επικεφαλής τον Έθνο Ιερομάρτυρο των Κυπριανών ουσιαστικά θυσιάζονται και καρατοπούνται με άδικο τρόπο 400 επιφανείς ευπατρίδιδες, σπουδαίοι άνθρωποι, άνθρωποι του πνεύματος, του εμπορίου, άνθρωποι που ήταν συνειδητοποιημένοι ότι η πατρίδα αυτή ήταν Ελληνίδα. Επιτρίδα, πατρίδα η οποία είχε και πολιτισμό και θρησκευτική ταυτότητα, αλλά κυρίως είχε μια έτσι βασική προσήλωση στην πορεία του βίου της. Εάν φτάσει κανείς σε λίγα χρόνια αργότερα, το 1876-1878, είναι εκεί που φαίνεται ότι στο πλαίσιο ενός πολυαίματος του Τουρκικού πολέμου αρχίζει να αλλάζει η πορεία του κυπριακού ελληνισμού. Και τούτο διότι ιτώνται οι Οθωμανοί στο πλαίσιο αυτό του Ρωσοτουρκικού πολέμου από τους Ρώσους και βλέπουμε ότι υπάρχει μια όσμωση ανάμεσα στη Μεγάλη Βρετανία και στην Τουρκία με αποτέλεσμα να περνάει ο κυπριακός ελληνισμός κάτω από τη διαφέρτευση ενός άλλου ζυγού. Ενός άλλου ζυγού, διότι αυτό ήταν και η παρουσία των Βρετανών την εποχή εκείνη. Αλλά φαίνεται ότι ήταν ιδιότερος και αν θα δει κανείς και την πορεία και των άλλων αλήτρωτων κομματιών του ελληνισμού όπως ήταν η Κρήτη, βλέπουμε ότι έχουμε την, έτσι θα μπορούσε να πει κανείς, την αυτονομία της Κύπρου το 1898 και λίγα χρόνια αργότερα με την Βαλκανική εποπτεία να εντάσσεται τελικά η Κρήτη στον εθνικό κορμό και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις να φύγουν οι Τουρκοκρήτες για να πάνε σε μέρη τα οποία είχαν μια, θα μπορούσε να πει κανείς, επικοινωνία με τον κυπριακό ορίζοντα. Με τον κυπριακό ορίζοντα, ο οποίος ήλεγε το εμπόριο της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και ένας ορίζοντας ο οποίος προσήλκυε, πρέπει να σας πω, τα συμφέροντα και τα ενδιαφέροντα των μεγάλων δυνάμεων. Αλλά όπως σας είπα στην αρχή, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι συμπατριώτες, αδελφοί Κύπριοι που οδηπορίζετε και που στο πλαίσιο αυτής ακριβώς αυτού του τριήμερου των εκδηλώσεων που δρομολόγησε εδώ ο Δήμος Τριφυλίας, και θα ήθελα να συγχαρώ εδώ τους καθήλυνα αρμόδιους παράγοντες, αρχής γενομένης από την κυρία Δήμητρα Ανδρονοπούλου, την κυρία Καραμπά, όλους τους, δεν ξέρω ακριβώς τα ονόματά της, μνημόνευσα τα ονόματα της κυρίας Τηλιανού, γιατί είναι φοιτητές, φοιτητρίες μου οι κυρίες, αλλά οπωσδήποτε πρέπει να σας πω ότι σε κάθε περίπτωση βρέθηκε μια στοργική αγκαλιά να ανοίξει ακριβώς το Ιουβιλέο των 50 χρόνων της Κυπριακής Τραγωδίας για να κάνουμε αυτόν τον αναστοχασμό. Για να βρεθούμε σε αυτόν τον πάνσεπτο ναό της μεταμορφώσεως του Σωτήρους και να μας δοθεί ευκαιρία στο πλαίσιο αυτής της λυτής επιμνημόσυνης εκδήλωσης να κάνουμε τον αναστοχασμό μας. Διότι πρέπει να σας πω, αυτοί οι ήρωες, Ελλαδίτες και Κύπροι που έδωσαν το παρόν τους στο πρώτο πεντερίζι της μάχης, αυτό περιμένουν, ξέρετε, οι ψυχούλες τους σήμερα, αυτό το ταπεινό μνημόσυνο, αλλά κυρίως για εμάς, τους περιλυπόμενους και συγγενείς, τους μακρινούς, διότι βρίσκονται και συγγενείς, αν δεν κάνω λάθος, όπως του Μακαρίτη, του 19, του Ήρωα, του Παναγιώτη Γιαννόπουλου ή του Παναγιώτη Ηλιόπουλου, για να δουν ακριβώς οι ψυχούλες τους ότι βρισκόμαστε σε αυτή την ίδια γραμμή του καταπεμπτοκότος γένους, όπως έλεγαν οι Κύπροι αδελφοί μας την εποχή εκείνη πριν από 100 χρόνια, και όπως έλεγαν και οι Ελλαδίτες εδώ το 1821 και εντεύθεν, για να δούμε ότι πραγματικά βρισκόμαστε στην ορθή γραμμή που έχει σχέση με αυτά τα οποία διεκδικεί ο ελληνισμός, σύμπας, ο ελληνισμός από το 1974 και εντεύθεν, όταν έχουμε πραγματικά την παράνομη εισβολή και κατοχή, τον βιασμό της ελληνικής πτυχής για 50 ολόκληρα χρόνια. Πέρασαν πολλά χρόνια και από το 1878 και ήρθαν τα πυκνά σύννεφα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, παρασυλλογιόνται πάντα, όταν πραγματικά έχουμε τη συγκρότηση των μεγάλων έτσι συμμαχιών.
φαίνεται ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία βρίσκεται στο αντίπαλο στρατόπεδο των κεντρικών δυνάμεων, με αποτέλεσμα να περάσει με δυναμικό τρόπο η Κύπρος, ενώ βρισκόταν κάτω από την εποπτεία της θαλασσοκράτηρας Μεγάλης Βρετανίας την εποχή εκείνη, να περάσει κάτω από την Βρετανική Κυδαιμονία και στις 5 Νοεμβρίου του 1914, εφόσον οι Τούρκοι τα έχουν βρει με τη Γερμανία, να περάσει κάτω από την αυστηρή, θα μπορούσε να πει κανείς, Βρετανική Κυδαιμονία. Ένα χρόνο αργότερα δίνεται προσφορά, είναι μια χαμένη ευκαιρία αυτή για τον ελληνισμό και το ελληνικό κράτος, το οποίο περνούσε και εκείνο τις περιπέτειές της, με αποτέλεσμα στις 16 Οκτωβρίου του 1915, δηλαδή ένα χρόνο από τις 5 Νοεμβρίου του 1914, όταν έχει περάσει η Κύπρος πλέον μέσα στον κρατικό, μέσα στον ιστό της Μεγάλης Βρετανίας, να κάνουν την πρόταση προς το ελληνικό κράτος, όπου ήταν τότε επικεφαλής η κυβέρνηση του Ζαΐμι, του Αλέξανδρου Ζαΐμι, με έναν φιλογερμανό ανώτατο πολιτιακό άρχοντα, με τον βασιλιά Κωνσταντίνο, με αποτέλεσμα να μην αποδεχθούμε αυτή την ιστορική ευκαιρία. Και σπεύσαμε με το επιχείρημα ότι δεν υπήρχε μια ακτεωρός, φοβερό το επιχείρημα του ελληνικού κράτους στην εποχή εκείνη, το οποίο πρέπει να σας πω βρισκόταν στον ολισθηρό δρόμο της ευμενούς ουδετερότητας, όπως έλεγαν οι κρατικοί φορείς και παράγοντες στην εποχή εκείνη. Να χάσουμε αυτή την ιστορική ευκαιρία. Όταν μας δόθηκε, κύριε Πρέσβη, πρέπει να σας πω, κύριε Νεόφυτε Κωνσταντίνου, η δυνατότητα να πάει το επίσημο ελληνικό κράτος, όπως πήγε 2-3 χρόνια νωρίτερα στο πλαίσιο της Βαλκανικής Επουβίας, και να απελευθερώσει όχι μόνο τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, αλλά τις αλύτρωτες ελληνικές πατρίδες, τις αλύτρωτες ελληνικές πτυχές που βρισκόντουσαν ακριβώς στο μεγάλο ορίζοντα του ελληνισμού, όπως τον είχαν υπερηγράψει κορυφαίες φυσιογνωμίες, όπως ο πρώτος, σπουδαίος, μοιραίος, δολοφονημένος δυστυχώς από αδελφικό χέρι κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριος, το οποίο η μητέρα ήταν κυπριακής καταγωγής, η περίφημη Διαμαντίνη Γονέμη, η οποία παρασυλλογιότατε πάτερ, πραγματικά είχε μια παιδεία χριστιανική, με αποτέλεσμα ο κυβερνήτης, ο σπουδαίος αυτός κερκυραίος ευπατρίδης, ο Ιωάννης Καποδίστριας, να αφήσει τη τελευταία του πνοή έξω από τον ιερό ναό του Αγίου Σπυρίδωνος στις 27 Σεπτέμβρη του 1831. Τέτοιες προσωπικότητες λάμπριναν και έδωσαν τη δυνατότητα να υπάρξει υπέρβαση της πτυχής. Διότι όταν υπενθυμίζεις κανείς οικεία κακά, αισθάνεται κανείς μια μετέωση, αισθάνεται κανείς μια λύπη. Αλλά αυτή η λύπη και αυτή η ματέωση, πρέπει να σας πω, κυρίες και κύριοι και αδελφοί Κύπροι που με ακούτε, μιας και έχουμε μέχρι πρώτην είχαμε πάρα πολλούς Κυπρίους φοιτητές, πρέπει να σας πω, στο πανεπιστήμιο μας το 30% των φοιτητών μας ήταν Κύπροι. Δυστυχώς τα τελευταία 7 χρόνια δεν έρχονται, διότι έχουν αποκατασταθεί εκεί και έχουμε λαδίτες που πάνε. Για να σας πούμε ότι αυτή είναι ακριβώς η υπέρβαση, γίνεται ακριβώς μέσα στον ορίζοντα των συναισθημάτων. Διότι πέρα από τα μεγάλα συμφέροντα, πέρα από τα μεγάλα εμπορικά, οικονομικά, διαπλεκόμενα συμφέροντα και ενδιαφέροντα που είχαν οι μεγάλες δυνάμεις, όλα αυτά ξεπερνιούνται στο πείραμα της τυχής, όπως λέει ο Γεώργιος Εφαίρης, ο άνθρωπος ο οποίος αυτός μελέτησε την αλύτρωτη πατρίδα του κυπριακού ελληνισμού, διότι είχε χάσει τη μικρασιατική πατρίδα, πρέπει να σας πω, Σπυρνιός ο ίδιος, ο οποίος πήρε το Νόμπελ της Παγκόσμιας Λογοτεχνίας, το Νόμπελ της Λογοτεχνίας το 1963. Αυτοί οι σπουδαίοι άνθρωποι φώτισαν ακριβώς αυτά τα συναισθήματα και αυτά τα επιχειρήματα, τα οποία μας έδωσαν τη δυνατότητα να ξεπεράσουμε τις μικρές στιγμές. Και έρχεται αργότερα μια πίστη των Ελλήνων, διότι δέθηκαν την αυτοκρατορία μετά το 1914 και οι Τουρκοκύπροι, πρέπει να σας πω. Οι Ελληνοκύπροι ήσαν πασιχαρείς, διότι σκέφτηκαν ότι από τη στιγμή που περνούν ακριβώς τον κρατικό ιστό της θαλασσοκράτηρας Μεγάλης Βρετανίας, θα γίνει κάτι ανάλογο με αυτό που έγινε με την Κρήτη από το 1898 έως το 1912-13. Είναι όμως τα πράγματα έρθαν διαφορετικά. Και ήρθαν οι δύσκολοι αλλά ελπιδοφόροι καιροί του 1931. Έχουμε το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν η ελληνική κυβέρνηση στις 23 Απριλίου του 1941, όταν οι Ιταλοί μας έχουν κηρύξει το πόλεμο, μας κήρυξαν και οι Γερμανοί στις 6 Απριλίου του 1941, και βρίσκεται η γερμανική Wehrmacht στα πρόθυρα της Αθήνας. Η ελληνική κυβέρνηση τότε προτείνει προς τη θαλασσοκράτηρα Μεγάλη Βρετανία να μεταφερθεί η πρωτεύουσα πάτερ προς την Κύπρο, να μεταφερθεί στη Λευκοσία, και τότε εξαφανίστηκαν ως διαμαγείας όλοι οι εκπρόσωποι, όλοι οι αντιπρόσωποι του Foreign Office της Μεγάλης Βρετανίας την εποχή εκείνη. Και η ελληνική κυβέρνηση δεν πήγε στην Κύπρο ως όφιλε, αλλά πήγε στην Κρήτη.
Και ύστερα από λίγο, εφόσον χάσαμε και τη μάχη της Κρήτης στο 3ο δεκαήμερο του Μαΐου του 1941, πήγε στην Αλεξάνδρεια, στο Κάιρο, στο Γιοχάνεθρο, στο Λονδίνο, γύρισε ξανά στην Αλεξάνδρεια. Με αποτέλεσμα να ταλαιπωρηθεί. Αλλά σε όλους αυτούς τους αγώνες, και θα κλείσω με αυτά, διότι έχω υποσχεθεί εδώ στη σεβαστή μου φίλη, την κυρία Αντιδήμαρχο Πολιτισμού και αρίστη φοιτητριά μου, την κυρία Δήμητρα Αντριλοπούλου και στην κυρία Καραμπάου, δεν θα ξεπεράσω τον τέταρτο, σας το λέω ότι σε όλες αυτές τις εθνικές περιπέτειες υπήρχαν πάντοτε Ελλαδίτες, οι οποίοι είχαν προστρέξει στους εθνικούς αγώνες του περιφερειακού του κυπριακού ελληνισμού και πάντοτε Κύπροι, οι οποίοι είχαν δηλώσει το παρόν τους με το αίμα, με το πείρωμα της ψυχής τους σε όλες αυτούς τους αγώνες που είχε κάνει ο υπηρετικός ελληνισμός. Ήταν πάντοτε αμφίδρομες, ουσιαστικές, βαθιές, πειρακτωμένες μέσα στο αίμα της ψυχής ανάμεσα στους Ελλαδίτες και στους Κυπρίους. Και επειδή μου λένε, όπως αντιλαμβάνεστε, ήμουν πριν από λίγο καιρό ως επίσημος εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου, ως αξιολογητής του Κρατικού Πανεπιστημίου της Κύπρου στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, και είδα πάρα πολλούς φοιτητές Ελλαδίτες οι οποίοι είχαν πάει κάτω, αλλά και Ελλαδίτες οι οποίοι είχαν πάει εδώ πάνω στο Πρωτοκυπριακό και στο Μεταπτυχιακό, που μετέφεραν ακριβώς αυτόν τον προβληματισμό, το τι γίνεται σήμερα. Διότι το διακύβευμα αμέσως μετά το μαρτυρικό καλοκαίρι του 1974 είναι να δούμε, κυρίες και κύριοι, τι συμβαίνει. Πώς θα αποκατασταθεί αυτή η αδικία που έγινε σε βάρος του σύμπαντος, του μείζωνος ελληνισμού την εποχή εκείνη, όχι μόνο σε βάρος του κυπριακού ελληνισμού. Τι έγινε ακριβώς με αυτούς, τους έχουμε βρει αρκετούς, από αυτούς τους αγνοούμενους του 1619, τι έγινε με τις περιουσίες, τι έγινε με τα μνημεία, με τις εκκλησίες, με τον πολιτισμό, με τις παραδόσεις, με τα νεκροταφεία αυτών των σπουδαίων ανθρώπων. Τι θα γίνει στο μέλλον? Κατάφερε η Κύπρος και έγινε ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα σήμερα όπου ένα τείχος διαπερνά πραγματικά την καρδιά της πρωτεύουσάς της και την καρδιά, θα πρέπει να σας πω, όλης της, όχι μόνο οικονομικής αλλά και πολιτισμικής και κοινωνικής ενδοχώρας. Πρέπει να σας πω ότι μελετώ πολλά χρόνια την κυπριακή ιστορία, αλλά μου δόθηκε ευκαιρία, την έχω επισκεφθεί μόνο μία φορά, λέτε, και υπήρχαν κάποιες αντιστάσεις να μην την επισκεφθώ, και πραγματικά κατάλαβα, βλέποντας ακριβώς αυτή την τουρκική σημαία που για ψυχολογικούς λόγους υπάρχει εκεί, πόσο σημαντικό είναι να φυλάει κανείς τις Θερμοπύλες. Πόσο σημαντικότερο είναι να φυλάει κανείς τις κυπριακές Θερμοπύλες. Και χαίρομαι που είστε εδώ, όχι μόνο στο πλαίσιο του θρησκευτικού τουρισμού, όπως θα ενωνήσει κανείς, αλλά στο πλαίσιο κυρίως ενός τουρισμού που έχει σχέση με την πατριδογνωσία. Και θα πρέπει να συγχαρώ τον κύριο Νεοφύτου, ο οποίος συνοδεύει αυτή την αποστολή. Χαίρομαι, γιατί είστε και νέος άνθρωπος. Και θα μπορούσατε να είστε και φοιτητής μου, κύριε πρέσβη, που συνοδεύετε αυτή την όμορφη κυπριακή αποστολή που έχει έρθει εδώ, στο δεύτερο αντίγραφο της ψυχής της ορθόδοξης χριστιανικής παράδοσης, του ορθόδοξου χριστιανικού λαού, διότι υπάρχει το πρότυπο στην Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης τα τελευταία χρόνια. Η θεωρία και οι οπαδοί της γαλάζιας πατρίδας θέλουν να την κάνουν τέμενος. Το μουσείο, το διαχρονικό παγκόσμιο σύμβολο του πολιτισμού, να το μετατρέψουν μαζί με την Παναγία, με τη μονή της χώρας το τελευταίο τρίμηνο. Θα πρέπει λοιπόν να δει κανείς ότι οι σχέσεις αυτές είναι βαθύριζες. Και όταν με ρωτούν, δεν ολοκλήρωσα το ερώτημά μου, τι γίνεται, αν πραγματικά υπάρχουν Κύπροι οι οποίοι πιστεύουν ότι μπορεί κανείς να υπάρξει πέρα από αυτή την κοιτίδα, πέρα από αυτή την παράδοση και την πίστη ότι είμαστε το ίδιο καταπεμπτωκός γένος, και υπάρχουν και άλλοι, μικροί βεβαίως, είναι λιγότεροι εκείνοι που πιστεύουν, τους αγαπούμε και τους θέλουμε και αυτούς, ότι είμαστε ένα ξεχωριστό κυπριακό γένος. Είσαστε το πιο γνήσιο κομμάτι, το έχω πει και στους φοιτητές μου και το λέω οποτεδήποτε και οπουδήποτε αν βρεθώ, το πιο γνήσιο κομμάτι ακριβώς του αρχικού ελληνισμού, διότι όχι μόνο η γλώσσα σας, αλλά οι παραδόσεις σας, οι τοπιολαλιές σας, η πίστη σας, οι παραδόσεις σας, όλο αυτό το οποίο γίνεται στην καθημερινότητά σας, στην καθημερινότητά μας, χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε, το πιο γνήσιο κομμάτι των απαρχών των ριζών του ελληνισμού. Και εμείς, σαν Πανεπιστήμιο, πριν από λίγο καιρό, 17 και 18 Ιουνίου, και ήταν και η κυρία Αντρινοπούλου, έτσι εισηγήτρια ενός θέματος, αφιερώσαμε ακριβώς ένα πανελλήνιο συνέδριο στις τύχες του κυπριακού ελληνισμού. Και από τις 19 έως 21 Δεκεμβρίου της χρονιάς αυτής, θα κάνουμε ένα διεθνές συνέδριο αφιερωμένο ακριβώς σε αυτά τα ζητήματα που με απασχολούν σήμερα, για το σήμερα, για το αύριο, για τις παρακαταθήκες, για την επίλυση αυτού του πολύπλοκου ζητήματος που ακούει στο όνομα Κυπριακό Ζήτημα. Και γι' αυτό το λόγο, στο τέλος, καλέσαμε, γιατί είναι τιμή για μας, να αποδώσουμε τον ύψιστο ακαδημαϊκό τίτλο στον εξοχότατο πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, στον κύριο Νίκο Χριστοδουλίδη, ο οποίος υπήρξε καθηγητής, υπήρξε συνάδελφος στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Δημόσιου Πανεπιστημίου της Κύπρου, 21 Δεκεμβρίου, δηλαδή της χρονιάς αυτής,
να τον κάνουμε επίτιμο διδάκτορα και αποδέχτηκε με θέρμη. Διότι θα τον θυμίσει η ελληνική πολιτεία 21 Δεκεμβρίου και σας προσκαλώ όλους. Δεν έχει σημασία που ο καθένας από εμάς είναι σε διαφορετικό επαγγελματικό ή κοινωνικό μετερίζει. Σημασία έχει ότι όλοι μας, από το μετερίζει στο οποίο βρισκόμαστε, παρουσιολογώντατε πάτερ, πώς είπαμε το όνομα σας, γιατί θέλετε πάρα πολύ ωραία. Πατέρα Δημήτρη, που έχετε ένα βυζαντινό όνομα σε αυτόν εδώ πέρα, τον Πάνσερ τον Ναό, σας προσκαλώ όλους για να τιμήσουμε στο πρόσωπο του πρώτου πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας αυτά τα οποία πιστεύουν όλα. Με τους σύνικους πληθυσμούς, πρόσεξα ιδιαίτερα την γλώσσα που χρησιμοποίησε ο κύριος Αντιπρέσβης, ότι ακριβώς δεχόμαστε όλους τους νόμιμους σύνικους πληθυσμούς. Και αυτό είναι το ορθό, διότι υπήρξαν και άλλες ομάδες και άλλες κοινότητες, τις οποίες εν της πράγμαση η επίσημη Κυπριακή Δημοκρατία σήμερα σέβεται. Θα ολοκληρώσω με αυτές τις δύο σκέψεις, διότι θυμάμαι αυτό το μαρτυρικό καλοκαίρι του 1974, 50 χρόνια πριν, ότι δεν ξεχνώ, μαζί με τον χάρτη της αιματοβαμμένης μαρτυρικής Μεγαλονήσου. Δεν ξεχνώ, αλλά ταυτόχρονα μη με λησμόνει, δίνοντας ακριβώς αυτή την παρακαταθήκη και λέγοντας βεβαίως αιωνία η μνήμη, όπως είπε ο σεβαστός παρουσιολογιώτατος πατήρ Δημήτριος, ότι πραγματικά αιωνία η μνήμη σε αυτούς τους ανθρώπους που θυσιάστηκαν. Σε αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να σας πω που θυσιάστηκαν όταν το επίσημο ελληνικό κράτος λόγω της δικτατορίας είχε παραλύσει. Θυσιάστηκαν και πολλοί από αυτούς δεν ήταν εκπαιδευμένοι, να σας πω. Και οι περισσότεροι είχαν δευτερεύουσες ειδικότητες, ήσαν μάγειροι, ήσαν γραμματείς, ήσαν δεύτερης επιλογής στρατιώτες και όμως πολέμησαν. Και αυτοί αποδείχθηκαν ήρωες. Βεβαίως πολέμησαν και τα πράσινα μπερέ. Αλλά πολέμησαν αυτοί οι απλοί άνθρωποι και με αυτές τις τελευταίες σκέψεις, διότι αυτοί οι ταπεινοί άνθρωποι που έρχονται από εδώ και από όλη την ελληνική ενδοχώρα, έδωσαν το παρόν της τυχής τους. Αιωνία η μνήμη, να είστε βέβαιοι ότι δεν πρόκειται να ξεχάσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Σε γνωρίζω από τη γόψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με πια μετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα αέρα και σαν πρώτα αγριωμένη χέρο χέρε ελευθεριά και σαν οι Κύπροι αδελφοί μας επισκέπτονται τον ναό με αποστολές που βρίσκονται στην περιοχή. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν στο Βυζαντινό Ιερό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στη Χριστιανούπολη, ένα από τα μεγαλύτερα βυζαντινά μνημεία της Ελλάδος και το μεγαλύτερο της Πελοποννήσου. Ο ναός είναι το μεγαλύτερο βυζαντινό μνημείο σε όλη την Πελοπόννησο. Είναι κτίσμα του 11ου αιώνος, χτίστηκε στα τέλη του 11ου αιώνος από τον αυτοκράτορα του Βυζαντίου, Αλέξιο τον Πρώτο τον Κομνηνό. Εδώ στη Χριστιανούπολη υπήρχε μια μικρή έδρα επισκοπής. Τότε οι διαιρέσεις στις επισκοπές, να πούμε ότι ήταν πολύ μικρότερες. Υπήρχε μια κεντρική Μητρόπολη, ας το πούμε, στην Κόρυθο, που είχε μικρότερες επισκοπές σε γεωγραφικά έτσι μέρη. Επισκοπή Χριστιανουπόλεως, Επισκοπή Μεθόνης, Επισκοπή Κορώνης, Επισκοπή Ανδρούσης. Ήταν πολλές μικρές επισκοπές. Εδώ στη Χριστιανούπολη βρισκόταν, υπήρχε έδρα επισκοπής. Πιθανότατα επειδή τότε τα παράνοια δεν ήταν ανεπτυγμένα λόγω της πειρατείας και των επιδρομών, εδώ η Χριστιανούπολη ήταν πόλη ζωχηρά, είχε θέα σε όλο το θαλάσσιο έτσι, μέτωπο και είχε αναπτυχθεί και είχε έδρα επισκοπής. Τα τέλη του 11ου αιώνα, επειδή γινόντουσαν και κάποιες επιδρομές τότε, ο Αλέξιος ο πρώτος ο Κομνηνός, που είναι και κτήτορος του ναού, όπως είπαμε, ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας, θέλοντας έτσι να ισχυροποιήσει την παρουσία του Βυζαντινού στοιχείου στην περιοχή, δηλαδή να δείξει ότι μέχρι εδώ είναι Βυζάντιο, αφού ήταν το άκρο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας εδώ, αναβαθμίζει την απλή επισκοπή Χριστιανουπόλεως σε αρχιεπισκοπή, της δίνει δηλαδή μεγαλύτερη έκταση και προνόμια. Φανταστείτε ότι τον 11ο αιώνα η επισκοπή Χριστιανουπόλεως εκτείνεται μέχρι την Καρίτενα και το Λεοντάρι. Είναι περιοχές στη Μεγαλόπολη.
από εκεί όπως ερχόμαστε από Αθήνα. Και τότε χτίζει το ναό. Τα τέλη του 11ου αιώνα. Όταν χτίστηκε ο ναός, εσωτερικά ήταν διακοσμημένος μέχρι τα 3 περίπου μέτρα μέχρι το Μαρμαρόσης, είχε ψηφιδωτό διάκοσμο και ήταν όλος αγιογραφημένος. Βλέπουμε ότι έχει τα υπερώα στο Βυζάντιο, αυτό που λέγαμε σήμερα γυναικονίτη, στο Βυζάντιο τα υπερώα ήταν ένα προνόμιο, θα λέγαμε, των αξιωματούχων και των αρχόντων, από εκεί να ανεβαίνουν και να παρακολουθούν τη Θεία Λειτουργία. Και επειδή ο ναός ήταν επισκοπικός, μητροπολιτικός ναός και γίνονταν όλες οι επίσημες τελετές, έφτιαξαν και τα υπερώα. Η αρχιτεκτονική του ναού, όσο και τον υπερώ, θυμίζει πολύ και όλη η διακόσμησή της, η αρχική, με τα μάρμαρα, σαν το Μαρμαρόσης, τον ψηφιδωτό διάκοσμο, την αγιογράφηση, το τέμπλο ήταν με μαρμάρα με πιστήλια σκαλιστά, θύμιζε την Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη. Γι' αυτό και έμεινε, εκείνο που θα το έχετε ακούσει βέβαια όλοι, Αγία Σωτήρα στο Μοριά, τα Αγία Σοφιά στην πόλη, δύο εκκλησίες ήταν στην οικουμένη όλη. Και έχει μείνει έτσι στο... ο λαός μας την παρομοιάζει με την Αγία Σοφία του Μοριά. Ο ναός πέρασε από δύο δύσκολες φάσεις στην ιστορία του. Το 1825, όταν πέρασε ο Ιμπραήμ Πασάς από την Πελοπόννησο, πέρασε καποδό από τον ναό και κατέστρεψε το εσωτερικό του, πιθανότατα έσπασε τα μαρμάρινα κτλ. Και έβαλε φωτιά και τον έκαψε. Δεν τον κατεδάφισε ολοσχερός. Μόνο λέγεται ότι τον δεύτερο όροφο του Επισκοπίου, ο χώρος στον οποίο εισήλθατε από κάτω, εκεί που είναι τα δωματιά και αυτά, είναι το Επισκοπείο. Ήταν διόροφο το κτίριο. Λέγεται ότι μέρα κανόνη κατέστρεψε το δεύτερο όροφο του Επισκοπίου, όπου τα υλικά του, δεύτερο όροφο του Επισκοπίου και κάποια μαρμάρινα από αυτά που είχε καταστρέψει εδώ, τα πήραν οι κάτοικοι μετέπειτα και το 1850 έφτιαξαν ένα ναό που είναι ακριβώς εδώ από πίσω, μικρότερο, και αναστηνώνεται καυτός τώρα, γίνεται αναστήλωση του ναού εκείνου. Χτίστηκε, βρήκαμε την επιγραφή φέτος, 22 Φεβρουαρίου του 1850, με τα υλικά που είχε καταρρεύσει ο δεύτερος όροφος του Επισκοπίου, που το είχε καταστρέψει ο Ιμπραήμ, και κάποια κομμάτια μαρμάρινα είναι τυχισμένα από το τέμπλο και από τις διακοσμήσεις του ναού αυτού. Την πρώτη καταστροφή λοιπόν που την κάνει ο Ιμπραήμ το 1850, ο ναός σταματάει τη λειτουργία του από τότε. Οι κάτοικοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να ανακαινήσουν ένα τόσο μεγάλο ναό, γι' αυτό και έφτιαξαν το μικρότερο εκεί πίσω. Και μετά το 1886 έγινε ένας ισχυρός σεισμός εδώ στην περιοχή των Φιλιατρών, 7,2 Ρίχτερ, ο οποίος κατέρευσε τότε όλος ο Τρούλος και μεγάλο μέρος της οροφής, οπότε ο ναός μένει εκτεθειμένος στις καιρικές συνθήκες από το 1886 που έγινε ο σεισμός, 27 Αυγούστου, μέχρι το 1938, όπου ο Ευστάθιος Στίκας ξεκινά την πρώτη αναστήλωση. Διακόπτεται όμως λόγω του πολέμου και συνεχίζεται το 1950. Μάλλον όλα εκείνα τα χρόνια ο ναός ήταν εκτεθειμένος στις καιρικές συνθήκες, στις βροχές. Καταστράφηκαν, έπεσαν τα μάρμαρα από τα κολλημένα στους τοίχους. Ο σοφάς καταστράφηκε με την αγιογράφηση και το ψηφιδωτό. Και τα μοναδικά κομμάτια τα οποία έχουν μείνει είναι πάνω στην κόχη του Αγίου Βήματος και στο διακονικό που σώζεται και μια εικόνα η οποία διατηρείται όλα τα χαρακτηριστικά της και διακρίνουμε και ποιος Άγιος είναι, είναι το Αγίου Νικολάου που είναι στην κόχη του διακονικού. Είναι μέσα από εκεί μετά, αν θέλετε μπορείτε να περάσετε να τη δείτε. Η αγιογράφηση έγινε τον 12ο αιώνα. Τον 11ο φτιάχθηκε, τον 12ο είναι η αγιογράφηση. Κάποια κομμάτια σπαράγματα θα είδατε όπως μπήκατε στο δάπεδο, από το πρώτο δάπεδο του ναού. Και βέβαια μπορούμε να πούμε, για να τελειώσω να μην σας κουράζω, γιατί έχει περάσει η ώρα, ότι καθόμαστε για το οικοδόμημα βέβαια, αυτό το αρχιτεκτονικό έτσι κάλους οικοδόμημα το οποίο έχουμε στον τόπο μας, αλλά καθόμαστε και επειδή εδώ μέσα σε αυτό το στο ναό λειτουργούσε και αγίασε ο Άγιος Αθανάσιος, Αρχιεπίσκοπος Χριστιανοπόλεως, ο οποίος έζησε εδώ από το 1000, αρχιεράτευσε μάλλον στην Επισκοπή Χριστιανοπόλεως από το 1680 μέχρι το 1710 και ετάφη μάλιστα εσωτερικά κάπου ήταν ο τάφος του εδώ μέσα στο ναό και γι' αυτό εδώ λειτουργούσε ένας μεγάλος Άγιος Ορθοδοξίας μας και της Μητροπολαιός μας, ο Άγιος Αθανάσιος Αρχιεπίσκοπος Χριστιανοπόλεως. Μετά την τελευταία αναστήλωση, η οποία ολοκληρώθηκε το 2015, το 2016 γίνανε τα θυρανίξια του ναού και από τότε λειτουργεί και σαν μνημείο, είναι επισκέψιμο σαν μνημείο, δηλαδή να έρθουν ο κόσμος να το βλέπουν, να θαυμάζουν την αρχιτεκτονική, το κάλος,
αλλά το κυριότερο λειτουργεί κανονικά, ξαναλειτουργήσε και λειτουργεί το 2016 και μετά που γίνανε τα φιλανίξια και σαν εκκλησία. Είναι ο ενωριακός ναός του χωριού, τελούνται εδώ όλες οι ιερές ακολουθίες, καθημερινώς, τα μυστήρια κτλ. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο σημαντικό κομμάτι, ότι αφού αναστηλώθηκε ο ναός και ξαναπήρε μια μορφή έτσι, στην προτέρα του μορφή, ας το πούμε, είναι πολύ σημαντικό το οποίο και λειτουργεί. Γιατί? Γιατί ο ναός χτίστηκε για τη λατρεία του Θεού. Το να ήταν απλά ένα μουσείο, θα ήταν κάτι το οποίο μισό κομμάτι, ας το πούμε. Αλλά τώρα που λειτουργεί κανονικά και τελείται εδώ η Θεία Λειτουργία και λατρεύεται ο Θεός και δοξάζεται το όνομα του Θεού, είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Προσευχόμαστε, αδελφοί μου, για όλους σας, τους αδελφούς Κυπρίους, ο Θεός να σας δίνει δύναμη και έτσι, μεταλαμβαδεύοντας προς τους νεότερους όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει, την ιστορία μας, γιατί πρέπει να γνωρίζουμε την ιστορία μας, να προχωράμε μπροστά και να ελπίσουμε ο Θεός να εκπληρώσει τα αιτήματα των καρδιών μας, που δεν είναι άλλα από το να γυρίσουμε πίσω στις αρισμόνιτες πατρίδες και να δικαιωθούμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά και ευλογημένοι. Καλή σας μέρα. Γεια σας. Ονομάζομαι Μαρία Παναγοπούλου. Είμαι Δήμαρχος Τουρισμού και Τοπικής Οικονομίας στο Δήμο Τριφυλίας. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και συγκινημένη με την επίσκεψή σας στο Δήμο μας. Παρακολουθούσαμε ένα δρόμενο χθες με την εισβολή στην Κύπρο και για σήμερα που είναι το χωριό με εδώ η Χριστιανούπολη που έγινε μια επιμνημόνιστη συνειδέηση στους Κύπριους και στους Έλληνες πεσόντες κατά τη διάρκεια της εισβολής στην Κύπρο. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη γιατί μου ήρθαν οι μνήμες των γονιών μου και όλων αυτών οι παρέες που ακούγαμε και μας λέγανε γιατί ήταν πολύ έντονα όταν εγώ ήμουν γέννητη και μικρή βέβαια, αλλά ήταν πάρα πολύ κοντά και τα ακούγαμε όλα αυτά που μας λέγανε, το τι έγινε, ποιος γύρισε, ποιος δεν γύρισε. Είμαι εδώ στο Δήμο, δραστηριοποιούμε τα 4 τελευταία χρόνια με τον τουρισμό. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που επισκεφτήκατε και αρκετά κομμάτια του Δήμου Τριφυλίας. Είναι ένας όγκος παραθαλάσσιος, ένας Δήμος παραθαλάσσιος και παράλληλα είναι και ορεινός. Έχουμε μεγάλη ακτίνα. Ξεκινάμε από το Κώστα Ναβαρίνο που είναι η πύλος, γι' αυτό και τελειώνουμε στην Ηλία, είμαστε το όρια του Δήμου Ηλίας. Έχουμε παραθαλάσσιο όγκο. Έχουμε ξεκινήσει με όλους τους συλλόγους και σαν Δήμος είναι η θέλησή μας να ανεβάσουμε τον τουρισμό, γιατί έχουμε αρκετά πράγματα να δείξουμε σε όλο τον κόσμο και πιο πολύ στους φίλους μας, τους Κύπριους, πατριώτες μας θέλω να λέω, που ξεκινάνε από παραλιακές, εκκλησιαστικές. Έχουμε το βουνό μας που είναι όρος Εγάλαιο, ξεκινάει από την αρχή της Τριφυλίας και καταλήγει στο διπλανό Δήμο. Προσπαθούμε με μονοπάτια και με τις παραδόσεις των συλλόγων να καλούμε κόσμο να έρχεται και όλους τους Κύπριους και πάλι θα θέλαμε να ξαναέρθετε και να έρθουμε κι εμείς και να μαθαίνουμε σιγά σιγά να αδερφοποιούμαστε γιατί είμαστε Έλληνες. Και ευχαριστώ πάρα πολύ και πιστώ επανειδή. Εδώ θα προσυπογράψω τα λόγια σου. Είμαστε και εμείς κατευθυσιασμένοι με τη φιλοξενία, την καλοσύνη των ανθρώπων εδώ όσους γνωρίσαμε. Εκεί που πήγαμε να φτιάξουμε όλα τα παρασκευάσματα ήταν πολύ μεγάλη η βοήθεια των ανθρώπων εκεί και ο τρόπος που μας υποδέχτηκαν και μας βοήθησαν. Οπότε μόνο καλές εντυπώσεις έχουμε σχηματίσει αυτό το τρίμερο και μακάρι να, έτσι, να βρίσκουμε ευκαιρίες να επικοινωνούμε. Ναι, ευχαριστούμε πολύ και εμείς σαν Δήμος προσπαθούμε να κάνουμε και περισσότερες δράσεις και θα έχουμε και τις επικοινωνίες και ο ΜΕΣΚΑΝ Σύλλογος και όλοι οι Σύλλογοι της Τριφυλίας. Μας παίρνουν τις προσπάθειες και σαν Δήμος τις δένουμε και θέλουμε να προχωρήσουμε, να γνωρίσουν το Δήμο μας και να γνωρίσουν την κουλτούρα μας, να γνωρίσουν τη γαστρονομία μας και να γνωρίσουμε κι εμείς τη γαστρονομία, την κουλτούρα και από άλλους Δήμους σε όλη την Ελλάδα, όλους τους Έλληνες, όλο το εξωτερικό και από όλο τον κόσμο. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Στο επανειδή. Να είστε καλά. Επίσης. Με καλές αναμνήσεις να φύγετε.
Κάναμε το μεταπτυχιακό. Ορθόδοξος άνθρωπος, τι είπατε. Από εδώ είμαι. Έτσι είναι στη διδασκαλία. Να είστε καλά. Κύριο Χρήστη. Ό,τι φωτογραφίες ενάχουμε, να τις κάνουμε μπροστά μας. Πρέπει να κάτσω εγώ. Όχι, εδώ έξω. Ανακάμουμε μια ομάδα. Ναι, ναι, ελάτε. Ότι στα πλαίσια του τριημέρου, της αφιερωματικής επαιδειακής εκδήλωσης για τα 50 χρόνια στην Κύπρο, ωραία, από την εισβολή στην Κύπρο και ήρθαμε εδώ στους Χριστιανούς, προκειμένου να επισκεφτούν οι Κύπροι το Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, που είναι ένα βυζαντινό μνημείο από την εποχή του Αλεξίου Πρώτου του Κομνηνού, για να καταδείξουν τη διαχρονία της ιστορίας. Αυτή τη στιγμή θέλω να ευχαριστήσω θερμά τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Χριστιανών, οι οποίοι ανέλαβαν το κέρασμα, αλλά και το ΜΕΤ, το Μορφωτικό και Πολιτιστικό Σύλλογο, που ανέλαβε το φαγητό έδωσε στους Χριστιανούς. Η φιλοξενία είναι μια διαχρονική αξία, η οποία αποδεικνύεται και σήμερα έμπρακτα και χαρακτηρίζει τον Ελληνισμό. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μιχάλη, έχετε μαγειτοσκοπήσει όλη την εκδήλωση. Βαθύτε τα υπόχρεως. Είναι από τον σύλλογο. Σύλλογο Χριστιανούπολη. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία, για τα ωραία δέσματα, για τα εγκυβόρπια. Όλα ήταν υπέροχα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ελπίζουμε κάποτε, αν καταφέρετε και εσείς να κατεβείτε κάτω στην Κύπρο, να μας δούμε τη διώξη. Είμαι ο πρεσβευτής σας στην Κύπρο, στην πάντα τη Χριστιανούπολη, για την εκκλησία. Ο ιερέας είμαι εδώ πρωί, λένε κάπου και ξέρω εσένα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την φιλοξενία. Μην ξεχωριστεί, πράγματι. Από την εκκλησιά σας μέχρι λίγο αναπίστευτο. Να είστε καλά, να είστε καλά. Θα βγάλετε μία φωτογραφία. Μάλιστα, όσο παρακολουθάς στη Λίζα. Γιατί το κοπτήρι στο Πυρηνό το παίρνεις, αλλά πίσω πολύ αλάτι. Το γίνεται σαν... Έχουμε χώρο για φιλοξενία δωρεάν, όσο θέλει να έρθει. Και είναι ευλογία Θεού εδώ. Να κάτσουμε τα παιδιά μετά.